Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Πέτρο Κουτράκη, ο οποίος είναι καθηγητής, τιμάει την Κρήτη, τιμάει την Ελλάδα. Με την επιστημονική του ιδιότητα είναι καθηγητής στο Χάρβαρντ, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλώς ορίσατε, κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση. Η καταγωγή σας από την Κρήτη, το Ηράκλειο και τις Αρχάνες. Αρχάνες. Και τις Αρχάνες. Είστε στη γενέτειρά σας τις τελευταίες ημέρες. Δώσατε μία άκρως ενδιαφέρουσα διάλεξη στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, οργανωμένη από την Περιφέρεια Κρήτης. Το αντικείμενο αυτής, η κλιματική αλλαγή. Από εκεί θέλουμε να ξεκινήσουμε, κύριε καθηγητά, κύριε Κουτράκη. Θέλω να κάνουμε έτσι, εν συντομία, μία αναφορά να μας παρουσιάσετε. Γιατί βιώνουμε την κλιματική αλλαγή τα τελευταία χρόνια με τόση ιδιαίτερη, θα έλεγα, ένταση? Ναι. Κοιτάξτε, ξέρουμε εδώ και 40 χρόνια ότι οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα θα αυξήσουν τη θερμοκρασία της γης, και αυτό το φαινόμενο το ονομάζουμε και φαινόμενο θερμοκηπίου, γιατί το διοξίδιο του άνθρακα είναι σαν πέπλο που σκεπάζει τη γη, όπως το πλαστικό, τα θερμοκήπια, και έχει σαν αποτέλεσμα να μην αφήνει τη θερμότητα που εκτείεται από τη γη να φεύγει έξω, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας. Από ό,τι το ξέρουμε αυτό το πράγμα, δυστυχώς πολλοί δεν πίστεψαν την επιστήμη, αλλά τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι το φαινόμενο αυτό έχει επιταχυνθεί, επειδή έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και οι συγκεντρώσεις του διοξιδίου του άνθρακα, έχουν πάει από 280 στα 410 περίπου τώρα. Και νομίζω και οι επιστήμονες βέβαια έχουν λίγο εκπλαγεί το κατά πόσο έχουν επιταχυνθεί τα πράγματα, ειδικά μετά το 2016. Κύριε καθηγητά, υπάρχουν γεωγραφικές περιοχές στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου ζείτε, με το ανάλογο κλίμα της Ελλάδας και δι' της Κρήτης? Γιατί το λέω αυτό? Υπάρχει σχεδιασμός επί χάρτου εκεί για την αντιμετώπιση του φαινομένου, και αν ναι, τα μέτρα αυτά ήδη τα εφαρμόζετε ή στο μέλλον θα τα εφαρμόσετε? Κοιτάξτε, η Αμερική είναι τεράστια και το μόνη περιοχή που μπορώ να συγκρίνω με την Ελλάδα και τη Μεσόγειο είναι η Καλιφόρνια, η οποία έχει τεράστια προβλήματα εδώ και αρκετό καιρό. Δεν έχει νερό, έχει ξηρασία. Οι αμπελώνες αρχίζουν να έχουν προβλήματα και η αμπελουργία μεταφέρεται προς το βορρά μέχρι και το Καναδά. Mm-hmm. Υπάρχει μια εργασία η οποία έκανε σύγκριση μεταξύ της Μεσογείου, της περιοχής μας, και άλλες περιοχές οι οποίες είναι στο ίδιο περίπου γεωγραφικό πλάτος, όπως η Καλιφόρνια, όπως στη Νότια Αμερική. Και αυτό που βρήκαν είναι ότι από όλες αυτές τις περιοχές η Μεσόγειος είναι αυτή η οποία έχει σημειώσει την υψηλότερη αύξηση της θερμοκρασίας, και βέβαια την πολύ ψηλότερη από αυτή τη μέση τιμή του πλανήτη. Mm-hmm. Δυστυχώς η Αμερική είναι λίγο πίσω στα θέματα αντιμετώπισης του κλίματος, και νομίζω προσωπικά ότι ο λόγος είναι ότι είναι μια μεγάλη χώρα που παράγει αρκετό πετρέλαιο και αέριο και υπάρχουν αρκετά συμφέροντα. Νομίζω ότι ένα από τα δύο κόμματα, το Ρεπουμπλικάνικο, έχει αρκετές χρηματοδοτήσεις από αυτούς που παράγουν ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένου και του άνθρακα. Οπότε η Αμερική είναι λίγο πίσω. Οι δημοκρατικοί προσπαθούν να κάνουν πράγματα, αλλά υπάρχει τεράστια αντίδραση. Mm-hmm. Η Ελλάδα βέβαια είναι διαφορετική. Δεν έχουμε πετρέλαια. Η ξηρασία και εδώ είναι τεράστια. Και νομίζω ότι έχουν γίνει περισσότερα πράγματα στην Ελλάδα από ότι στην Αμερική. Ειδικά, παραδείγματος χάρη, εδώ πέρα στην Ελλάδα, οι ΑΠΕ, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχουν αυξηθεί και συμβάλλουν περίπου το 1/4 της ενέργειας του ηλεκτρικού.
Οπότε δεν νομίζω η Αμερική να προσφέρεται σαν ένα καλό παράδειγμα για την Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα μπορεί να έχει δικές της στρατηγικές για την μετριάσει τις επιπτώσεις του κλίματος και επίσης πρέπει να αρχίζουμε να προσαρμοζόμαστε γιατί το αύριο θα είναι διαφορετικό από το σήμερα. Κύριε Κουτράκη, μιας και αναφερθήκατε στους Ρεπουμπλικανούς και στους Δημοκρατικούς στις ΗΠΑ, ο Τραμπ ήδη έχει πει ότι θα αποχωρήσει εκ νέου η Αμερική από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, για τη μείωση των εκπομπών του αερίου του θερμοκηπίου, των αερίων θερμοκηπίου. Αυτό πόσο σας ανησυχεί? Με ανησυχεί τεράστια. Mm-hmm. Νομίζω ότι αν ο Τραμπ βγει στην Αμερική θα είναι ένα μεγάλο πισωγύρισμα. Mm-hmm. Και νομίζω γενικά, ας μιλήσουμε και πολιτικά, εφόσον οι Αμερικάνοι τον εκλέξουν δεύτερη φορά, δεν θα έχει κανένα φόβο να κάνει αυτά που αυτός πιστεύει και αυτά που αυτοί που το χρηματοδοτούν πιστεύουν. Νομίζω θα είναι καταστροφικό, αν και μπορώ να πω ότι η Αμερική, ανεξάρτητα τις πολιτικές των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων, έχει σημειώσει αρκετή ελάττωση των εκπομπών και αυτό όχι, δεν είναι αποτέλεσμα της πολιτικής, αλλά αποτέλεσμα ότι υπάρχουν αρκετή παραγωγή αερίου, το οποίο έχει αντικαταστήσει την καύση του λιγνίτη και των άλλων στερεών καυσίμων. Mm-hmm. Και αυτό πραγματικά έχει βοηθήσει. Δηλαδή, ανεξάρτητα ότι ο Τραμπ είπε ότι θα αποχωρήσει από το Παρίσι την πρώτη του θητεία, η Αμερική έχει σημειώσει αρκετή πρόοδο σε αυτό, η οποία, όπως είπα, είναι περισσότερο οικονομική από ότι είναι προγραμματισμένη. Mm-hmm. Κατανοητό αυτό που λέτε, απολύτως. Βιώνουμε ήδη τις υψηλές θερμοκρασίες τα τελευταία χρόνια. Έχουμε παρατεταμένους καύσονες, ξαφνικές καταιγίδες με πλημμυρικά φαινόμενα στη Μεσόγειο, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Λένε λοιπόν κάποιοι ότι υπάρχουν λύσεις για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών, με αφαλατώσεις του θαλασσινού νερού για τη λειψιδρία ή βομβαρδισμός νεφών για την αντιμετώπιση της έλλειψης των βροχοπτώσεων. Τι λέτε για όλες αυτές τις λύσεις? Πόσο εφικτές είναι? Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτοί οι βομβαρδισμοί νομίζω είναι λίγο έτσι επιστημονική φαντασία. Mm-hmm. Πριν πολλά χρόνια έχουν προσπαθήσει κάποιοι να κάνουν ορισμένα πειράματα με την χρησιμοποιώντας μικροσωματίδια. Mm-hmm. Χλωρίουχου αργύρου, και αυτά είναι και ακριβά και δεν είναι και αποτελεσματικά. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε στην αφαλάτωση. Υπάρχουν δύο μεθόδοι. Η μία είναι η αντίστροφη όσμωση, η οποία είναι πολύ γνωστή σε πολύ κόσμο και υπάρχει και χρησιμοποιείται. Ορισμένα νησιά στην Ελλάδα χρησιμοποιούν όπου υπάρχει λειψιδρία. Είναι ακριβή να αγοραστεί και έχει και κατανάλωση ενέργειας. Υπάρχει η δεύτερη μέθοδος, η οποία είναι η εξάτμιση, η οποία συνδυάζεται με τα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια, τα οποία και αυτό χρησιμοποιείται στη Μέση Ανατολή. Το Κουβέιτ, παραδείγματος χάρη, παράγει 95% του πόσιμου νερού από την αφαλάτωση με απόσταξη. Εμείς νομίζω, όπως είπα και χθες στην ομιλία, μπορούμε να συνδυάσουμε αυτό που λέγεται ηλιακή θερμική παραγωγή ηλεκτρισμού, ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία έχει αρχίσει να εφαρμόζεται σε ορισμένα κράτη. Είναι κάτοπτρα τα οποία συγκεντρώνουν την ηλιακή ενέργεια σε ένα πύργο, ο οποίος έχει λιωμένα άλατα, mm-hmm. τα οποία μπορούν να θερμαθούν και να παράγουν ηλεκτρικό μέρα και νύχτα. Αυτό τώρα, όταν συνδυαστεί αυτή η θερμότητα, η οποία πετιέται, γιατί βάσει του νόμου του Καρνό, η μισή θερμότητα πετιέται και η άλλη μισή μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια. Αυτή η θερμότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί να
εξατμιστεί το νερό της θάλασσας και έτσι να παράγουμε αφαλατωμένο νερό. Αυτό που πρέπει να πω είναι ότι και ο πιο σημαντικός παράγοντας που μπορεί να μας βοηθήσει είναι η αποταμίευση του νερού και όπως είπα και χθες, νομίζω ότι η τρίτη γεωργική επανάσταση, αυτό που λέμε έξυπνη γεωργία, νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ούτως ώστε να χρησιμοποιούμε μικρά ποσοστά νερού από αυτά που χρησιμοποιούμε τώρα, γιατί νομίζω ότι θα υπάρχει πρόβλημα νερού, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προβλέπει ότι θα υπάρξει ελάττωση των πόρων, των υδατικών πόρων, περίπου 40% μέχρι το 2050. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να και αφαλάτωση να κάνουμε, αλλά και να προσπαθήσουμε να ελαττώσουμε τη χρήση και βέβαια τα φράγματα, όλα αυτά που γίνονται για την αποταμίευση των νερών, θα βοηθήσουν και αυτά. Είναι εφιαλτικό αυτό που μας περιγράφετε. Κύριε Κουτράκη, οι θάλασσες έχουν υπερθερμανθεί. Μας είπατε πριν από λίγο ότι η Μεσόγειος παρουσιάζει τις υψηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Οι μεγάλοι πάγοι λιώνουν τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι αναστρέψιμο αυτό ή όχι? Έχουμε χάσει την πάγη. Ναι, νομίζω ότι δεν είναι αναστρέψιμο. Δεν είναι. Ειδικά για τα επόμενα 200-300 χρόνια. Ναι. Βέβαια υπάρχουν καταστάσεις που μπορεί πραγματικά να όχι να παγώσει, αλλά να ελαττωθεί η θερμότητα της γης, η θερμοκρασία. Παραδείγματος χάρη, στην ιστορία μας, οι μεγάλοι παρετώνες έγιναν όταν έπεσε ένας τεράστιος μετεωρίτης, ο οποίος δημιούργησε μια τέτοια μεγάλη μάζα σκόνης, η οποία περιτύλιξε την γη και πάγωσε η γη. Τώρα μπορεί να συμβεί αυτό, οπότε δεν μπορούμε να αποκλείσουμε, αλλά κάτω από φυσιολογικές συνθήκες η κατάσταση είναι μια αναστρέψιμη. Και θα ήθελα να πω ότι εντάξει, οι παγετώνες χάνονται, αλλά η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Αν το νερό της Γρυλανδίας λιώσει, τότε θα έχουμε αρκετά προβλήματα, διότι είναι πάγος ο οποίος είναι πάνω σε ξηρά. Όταν λιώσει, θα ανεβεί η στάθμη του νερού της θάλασσας των ωκεανών. Mm-hmm. Και επίσης υπάρχει περίπτωση να ελαττωθεί η κίνηση των υδάτων στον Ατλαντικό ωκεανό. Ξέρουμε ότι φεύγει ζεστό νερό από τον Ισημερινό, πάει στο Βόρειο Ατλαντικό. Εκεί το ζεστό νερό υγροποιείται και αναμειγνύεται με το ξηρό και κρύο αέρα από το Βόρειο Πόλο, ο οποίος έρχεται στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή και δημιουργεί αυτό το ήπιο κλίμα που έχουμε και τις βροχές. Αυτό είναι ένα σημαντικό φαινόμενο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αν τα νερά της Γρυλανδίας λιώσουν, τότε αυτό το φαινόμενο, επειδή θα είναι γλυκά νερά, δεν θα είναι με άλατα, επειδή η πυκνότητά σου είναι ελαττωμένη, δεν θα πηγαίνουν στο βάθος του ωκεανού, οπότε αυτό το ο ημάντας που λέγεται, να το μεταφράσουμε από στα ελληνικά, θα αρχίσει να σταματάει και τότε νομίζω ότι θα έχουμε τεράστια προβλήματα. Οι επιστήμονες δεν πιστεύουν, οι πιο πολλοί επιστήμονες δεν πιστεύουν ότι αυτό θα γίνει σύντομα, αλλά είναι και ορισμένοι οι οποίοι λένε ότι ίσως αυτό να επιταχυνθεί. Οπότε πιστεύω ότι θα υπάρξουν πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να προβλέψουμε 100%, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχει πάντα κίνδυνος για να συμβούν αυτά τα πράγματα. Μας τονίσατε ότι η τρίτη γεωργική επανάσταση, η οποία δυστυχώς δεν έχει ακουστεί στην Ευρώπη, αποτελεί μονόδρομο, γιατί θα προβλέπεται λιγότερη χρήση νερού. Εννοείται τις υδροπονικές καλλιέργειες, κύριε καθηγητά? Να σας πω καταρχήν, να πω κάτι ότι η Ολλανδία έχει ήδη εφαρμόσει αυτές τις τεχνικές. Mm-hmm. Βέβαια, αυτοί οι οποίοι κάνουν τεράστιες επενδύσεις και έχουν προχωρήσει είναι η Κορέα, η Ιαπωνία και η Κίνα. Mm-hmm. Γιατί είναι πάρα πολύ καλή. Είναι οι εταιρείες οι οποίες κατασκευάζουν τις λάμπες, γιατί το φως που χρησιμοποιείται σε αυτές τις καλλιέργειες
είναι τεχνητό. Mm-hmm. Βασικά η καλλιέργεια γίνεται μέσα σε ένα κτίριο το οποίο δεν χρειάζεται ήλιο. Η θερμοκρασία ελέγχεται κλιματιστικά, οι αντλίες αέρος οι οποίες θερμαίνουν και παγώνουν το κτίριο, ούτως ώστε η θερμοκρασία να διατηρείται σταθερή. Η τεχνητή ηλιοφάνεια και αυτή ελέγχεται. Η φωτοσύνθεση αυξάνεται διότι προσθέτουν διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο επιταχύνει τη φωτοσύνθεση και γενικά είναι ένας θάλαμος όπου τα διάφορα προϊόντα παράγονται γρήγορα, με ελάχιστο νερό, χωρίς φυτοφάρμακα και 5% από τα λιπάσματα που χρησιμοποιούμε σήμερα. Αυτές οι τεχνητές έχουν προς το παρόν είναι έτοιμες για χόρτα, για λάχανα, mm-hmm. για μαρούλια και φράουλες και τέτοια. Και επίσης τώρα αρχίζουν και για τα κυπευτικά και νομίζω ότι σε 10-20 χρόνια θα μπορούμε να κάνουμε και σταφύλια ή μερικοί στην Ιαπωνία κάνουν έρευνα για νανόδεντρα, δηλαδή μικρά δεντράκια, το οποίο μπορεί να παράγουμε αυτά που παράγουμε έξω σε μεγαλύτερα δέντρα. Νομίζω ότι πέρα από την κλιματική κρίση που αντιμετωπίζουμε, νομίζω ότι έχουμε και ένα πρόβλημα με τη βιομηχανική γεωργία, η οποία παράγει μεγάλες ποσότητες τροφίμων, γιατί έχουμε 8 εκατομμύρια κόσμο, αλλά με τεράστιες οικολογικές και επιπτώσεις και επιπτώσεις στην υγεία. Όλα αυτά τα φυτοφάρμακα που τρώμε καθημερινά, όλα αυτά τα κρέατα που τρώμε, τα οποία είναι με ορμόνες και με αντιβιωτικά, όλα αυτά οπωσδήποτε έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία. Οπότε δηλαδή θα πω ότι υπάρχει και ένα θετικό, κάτι θετικό με την κρίση την κλιματική, ότι τελικά θα μας πρόκειται. Μπράβο, ναι. Mm-hmm. Ότι αυτή, μέσα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή θα νομίζω ότι θα προετοιμαστούμε και θα δημιουργήσουμε ίσως μια καλύτερη γεωργία, η οποία είναι υπεύθυνη για 30% του φαινόμενου του θερμοκηπίου. Είναι μεγάλος αριθμός. Αν σκεφτείτε ότι τα αεροπλάνα, όλα αυτά που οι αέριες μεταφορές αντιπροσωπεύουν μόνο 3%, καταλαβαίνετε ότι η γεωργία είναι 10 φορές αυτό. Επίσης η κτηνοτροφία συμβάλλει 15%, γιατί υπάρχει το μεθάνιο από τις αγελάδες και το υποξίδιο του αζότου. Οπότε καταλαβαίνετε, νομίζω ότι, και το είπα χθες στην ομιλία μου, ότι στην Κρήτη αν προσπαθήσουμε μπορούμε από το 2025 μέχρι το 50 να έχουμε προσαρμοστεί, να έχουμε δημιουργήσει μια καινούργια οικονομία, καλύτερες συνθήκες για τους γεωργούς, αντί να δουλεύουν έξω με αυτή τη ζέστη. Και επίσης μπορούμε να παράγουμε τοπικά και να καταναλώνουμε τοπικά. Νομίζω ότι αυτές οι τεχνολογίες όταν αρχίσουν να ανθούν, να είναι πραγματικά αναπτυγμένες, θα τις έχουν όλοι. Δηλαδή στη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, θα μπορούν να κάνουν αυτά, δεν θα χρειάζονται τα απορροκευτικά από την Κρήτη και καλά θα γίνει, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε τεράστια κατανάλωση ενέργειας, να τα μεταφέρουμε, να τα βάλουμε στα ψυγεία, να τα βάλουμε χημικά, να τα προστατεύσουμε και όλα αυτά. Ούτως ώστε όταν ο κόσμος πλέον έχει τοπική κατανάλωση, παραγωγή και τοπική κατανάλωση, αυτό θα έχει και πάρα πολλές θετικές ενέργειες στο περιβάλλον. Mm-hmm. Η Κρήτη έχει το πλεονέκτημα ότι έχουμε ηλιακή ενέργεια, γιατί ένα από τα προβλήματα με αυτές τις τεχνολογίες είναι ότι 70% του λειτουργικών εξόδων είναι η ενέργεια που καταναλώνουν. Μπράβο. Mm-hmm. Η Κρήτη καταρχήν και το κλίμα είναι καλύτερο και έχουμε 95% ηλιοφάνεια, οπότε δηλαδή αν αυτό συνδυαστεί με αυτή την καινούργια τεχνολογία, νομίζω η Κρήτη θα είναι ανεξάρτητη. Δύο πράγματα που θα ήθελα να προσθέσω. Το ένα είναι ότι αυτή τη στιγμή εισάγουμε πολλά πράγματα από την Αίγυπτο, από την Τουρκία. Δεν πρέπει να τα θεωρούμε δεδομένα, γιατί η κλιματική αλλαγή θα έχει τεράστιες επιπτώσεις και αυτές τις χώρες, οι οποίες θα δυνατούν να παράγουν
προϊόντα για εξαγωγή, θα προσπαθήσουν να ικανοποιήσουν την τόπια αγορά, ένα αυτό, οπότε μην το θεωρούμε δεδομένο. Και το άλλο είναι ότι στις χώρες που εφαρμόζεται αυτή η τεχνολογία, όπως η Κορέα, υπάρχει πρημοδότηση της ενέργειας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτές οι μεθόδοι είναι προσοδοφόρες ή αξίζει τον κόπο να τις έχουν, αλλά με την προϋπόθεση ότι η κυβέρνηση δίνει ηλεκτρικό σε χαμηλές τιμές. Αυτό εδώ πέρα μπορούμε να το ξεπεράσουμε, όπως είπα, χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τελευταίο ερώτημα, στα αρνητικά μεταξύ άλλων για τον τομέα της κτηνοτροφίας, να συμπεράνω για αυτούς τους λόγους που μας περιγράφετε προηγουμένως, δεν τρώτε κρέας, κύριε Κουτράκη. Εγώ δεν τρώω κρέας, ούτε και ψάρι. Για πολλούς λόγους. Πρώτος λόγος είναι γιατί έχει τεράστιες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Δηλαδή για ένα γραμμάριο πρωτεΐνης από φυτά και ένα γραμμάριο πρωτεΐνης από κρέα, χρησιμοποιούμε 10 φορές περισσότερη ενέργεια για να το παράξουμε από το κρέας. Ένα αυτό. Δεύτερο, αυτά τα ζώα όταν αρχίζουν να τα μεγαλώνουν, τους δίνουν ορμόνες και αντιβιωτικά. Σκεφτείτε, 2/3 των αντιβιωτικών στην Αμερική χρησιμοποιούνται για ζώα. Δηλαδή μπορεί να είσαι υγιής άνθρωπος και να παίρνεις αντιβιωτικά συνεχώς. Τα απόβλητα βέβαια και αυτά είναι πρόβλημα. Νομίζω ότι όλες οι μελέτες, ειδικά οι πιο πρόσφατες, δείχνουν διαβήτη, παχυσαρκία, να οφείλονται στο κρέας. Το δεύτερο είναι ότι πιστεύω ότι είναι απάνθρωπο, ειδικά ο τρόπος που μεγαλώνουν τα ζώα. Στην Ολλανδία, παραδείγματος χάρη, έχουν πολυκατοικίες με διάφορα πατώματα. Τα ζώα δεν γυμνιώνται, βάζουν νερό από την κορυφή για να τα ξεπλύνουν. Και δηλαδή είναι πάρα πολύ απάνθρωπος. Δηλαδή δεν είναι αυτοπολιτισμός, δεν το ονόμαζα πολιτισμό. Τα ψάρια έχουμε δύο κατηγορίες. Τα μεγάλα, θα έλεγα. Τα πολύ μεγάλα, τα οποία παίρνουν τεράστια ποσά ενέργειας για να τα ψαρέψουν από τις μεγάλες θάλασσες. Τα μικρά, όπως αυτά που έχουμε στην Μεσόγειο, η Μεσόγειος πλέον δεν είναι καθαρή, ό,τι και να λέμε με τις πράσινες θάλασσες και όλα αυτά. Και το τρίτο είναι η εχθειοκαλλιέργεια, η οποία νομίζω έχει τεράστιες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Παραδείγματος χάρη, για να κάνεις 1 κιλό ψάρι, χρειάζεσαι τόσο περίπου φύραμα. Και το φύραμα αυτό είναι άλλα μεγάλα ψάρια, τα οποία τα ψαρεύουν από τον Ειρηνικό ωκεανό και στο νότιο ημισφαίριο. Τα ξηραίνουν, τα κονιοποιούν και τα φέρνουν στη Μεσόγειο, στην Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, τα οποία τρώνε τα ψάρια. Αυτά, επειδή έρχονται από μεγάλα ψάρια, έχουν μέταλλα. Τα οποία το ξέρουμε, μέχρι. Οπότε, δηλαδή, το μικρό ψάρι που νομίζουμε ότι δεν έχει μέταλλα, έχει μέταλλα. Αυτά τα ψάρια, και για να μεγαλώσουν, χρειάζονται και αυτά τεράστιες ποσότητες αντιβιωτικών. Αυτά είναι γενετικά μεταλλαγμένα. Οπότε, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος αυτά να φύγουν, να αναμειχθούν με τα άγρια, το οποίο θα είναι πρόβλημα. Και τέλος, όλα αυτά τα απόβλητα που έχουν πάνε στον πάτο της θάλασσας. Ο κόσμος έχει αρχίσει να καταλαβαίνει ότι αυτό πραγματικά δεν είναι βιώσιμο και νομίζω έχω ακούσει ότι στον Πόρο, στην Αττική, ο κόσμος έχει αρχίσει και αρχίσει να όχι επαναστατεί, αλλά να δυσφορεί. Και προσπαθούν να ελαττώσουν αυτή τη βιομηχανία. Εγώ νομίζω ότι πολλοί δεν μιλάνε γι' αυτό, αλλά είναι κάτι που πραγματικά θα το σκεφτούμε, ειδικά όταν αρχίζουν να μεγαλώνουν αυτές οι καλλιέργειες πέρα από ό,τι είναι τώρα. Οπότε νομίζω ότι εγώ είμαι αρκετά υγιής, είμαι 65 χρονών, ούτε πίεση έχω, ούτε ζάχαρο έχω, ούτε τίποτα, είμαι μια χαρά. Η ζωή μου είναι πολύ ωραία. Άρα με τι τρέφεστε, με κυπευτικά, με όσπρια, κριτική διατροφή? Ειδικά στην Ελλάδα. Όταν έρχομαι εδώ πέρα, τα έχουμε τα πάντα. Ρεβίθια, φασόλια, όπορο και κυπευτικά. Ναι. Δηλαδή, οι γονείς μας, οι παππούδες μας, ζήσανε με αυτά.
τρώγανε μια φορά τη εβδομάδα ή το μήνα, είχαν ένα ζώο, το σπάζανε, τρώγανε μέχρι και την κοιλιά του ζώου, τα μάτια, το μυαλό, όλα αυτά. Ναι. Αλλά ζούσαν. Και θα ήθελα, είπα χτες, ότι αν στην Ελλάδα τότε, αν δεν είχες πρόβλημα καρδιακό, χάναμε πολύ κόσμο με την καρδιά τότε, αν θυμάστε, δεν ξέρω πόσο χρόνο είστε, αν περνούσες στα 50 στην Ελλάδα, πήγαινε στα 90. Δηλαδή, έχουμε 90. Τώρα, έχουμε λύσει το πρόβλημα το καρδιακό. Δηλαδή, έχουμε πινιδιωτές, έχουμε αυτά τα stents που κάνουμε, παρακολουθούμε τον κόσμο. Οπότε, δηλαδή, η θνησιμότητα και η νοσηρότητα, όχι η νοσηρότητα δεν έχει πέσει, αλλά η θνησιμότητα από καρδιακά έχει ελαττωθεί. Έχει μειωθεί. Πάρα πολύ. Σε όλα αυτά τα χρόνια και τα λοιμώδη νοσήματα έχει. Παρά όλα αυτά, παρατηρούμε μείωση ή σταθεροποίηση του προσδόκιμου ζωής. Και μιλάω με δεδομένα πριν το COVID. Αντίθετα, έχουμε αύξηση των ψυχικών ασθενειών και ο καρκίνος, ο οποίος αυξάνεται καθημερινά και σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, θα αυξηθεί περίπου 77% μέχρι το 2050. Και η Ελλάδα έχει ποσοστιαία ή έχει αρκετό καρκίνο. 27% των θανάτων από καρκίνο, συγγνώμη, 27% όλων των θανάτων είναι από καρκίνη, ενώ η μέση τιμή παγκόσμια είναι 20%. Βέβαια, ξέρουμε γιατί. Ένας από τους λόγους, όχι ο μόνος, είναι το κάπνισμα, το οποίο έχουμε πάρα πολύ άσχημο ποσοστό. Και επίσης τα φυτοφάρμακα. Στην Ελλάδα εισάγουμε 800 εκατομμύρια δολάρια φυτοφάρμακα το χρόνο. 80 περίπου ευρώ ανακεφαλή. Σκεφτείτε ότι ο καθένας τρώει ή χρησιμοποιεί 80 ευρώ φυτοφάρμακα. Άσε που αυτό που γίνεται με τις εισαγωγές από την Αίγυπτο, από την Τουρκία, αυτά δεν ελέγχονται. Δηλαδή οι γεωργοί, οι αγρότες σε αυτές τις χώρες δεν ακολουθούν τις ευρωπαϊκές νόρμες. Ναι, ακριβώς. Οπότε και αυτά δεν ελέγχονται. Οπότε δηλαδή είναι, όπως λένε στην Αμερική, the Wild West, η άγρια δύση, δυστυχώς. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμότατα για αυτή την άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη, κύριε Κουτράκη, που μας παρακορίσατε. Και εγώ ευχαριστώ πολύ και καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμότατα.